Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει, διότι το πολιτικό σύστημα πήρε γραμμή τα φαινόμενα βίας, βία παντού, βία εντός σπιτιών, βία εκτός σπιτιών, βία στις γειτονιές, βία μέσα στα σχολεία, βία έξω από τα σχολεία. Viral το βίντεο, συγκλονιστικό όντως, με μια επισήμανση. Φοβερό το βίντεο για την καμπάνια, αλλά εγώ εκπαιδευτικού στο βίντεο δεν είδα. Μέσα στο σχολείο είναι και εκπαιδευτική, ε. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης εκεί. Λοιπόν, μία από τις καταλληλότερες στα ζητήματα ψυχολογίας στο διαδίκτυο και όχι μόνο, είναι η κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, την οποία καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σακίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Για πείτε μου λίγο, γιατί μπορεί να είμαι μεμψίμυρος, δηλαδή πολλά να μου μυρίζουν. Το βίντεο είναι ωραίο, είναι σοκ. Με αυτή την έννοια λέω είναι ωραίο, αλλά δεν είδα και άλλα βασικά μέρη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε αυτό το βίντεο. Ξεκινάτε πολύ σωστά, ως συνήθως βέβαια, να πω, και πολύ εύστοχα τα ερωτήματά σας. Σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και την καμπάνια που έκαναν, αφού ξεκινάτε με αυτό, θα πω το εξής. Βλέπουμε οι εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της νεανικής παραβατικότητας, του bullying, των παρενοχλήσεων, της επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον, να αντιμετωπίζονται με ένα είδος ποινολογίου, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο όπως υποτίθεται θα εφαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς καταρχάς. Μια που λέτε ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στο βίντεο της καμπάνιας, το οποίο είδα και εγώ. Ποιοι εκπαιδευτικοί λοιπόν, αφού ξεκινάτε από αυτό, θα εφαρμόσουν το ποινολόγιο το οποίο υπάρχει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης? Οι απαξιωμένοι εκπαιδευτικοί. Να πω λοιπόν ότι δεν είδαμε ούτε ακούσαμε, και αν σφάλω διορθώστε με, πουθενά για τον bullying και τον εκφοβισμό που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί. Και κυρίως στα γυμνάσια και τα λύκεια, αλλά όχι μόνο θα έλεγα, από τους ανηλίκους και όχι μόνο από τους ανηλίκους, αλλά και από τις οικογένειές τους. Είναι, κύριε Σακίνη, πάρα πολλά τα περιστατικά που θα μπορούσα να αναφέρω γνωρίζοντας πολλά από αυτά εγώ ίδια προσωπικά, μιας και ένα γραφείο μου βρίσκεται μάλιστα στην περιοχή της Ελευσίνας και παρακολουθούμε οικογένειες και εκπαιδευτικούς από την περιοχή του Ευρύτερου Θριασίου, δηλαδή Ασπρόπυργο, Νέα Πέραμο κλπ. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι τεράστιο και άπειται της γενικότερης απαξίωσης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού από την κοινωνία. Δηλαδή, μια από τις κυριότερες θεσμικές βάσεις της μεταβίβασης γνώσεων και αξιών από τη μία γενιά στην επόμενη, που χαρακτηρίζουν ειδικά το ανθρώπινο είδος. Τι θα γίνει λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς? Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Να κάνω λοιπόν κάποια σχόλια σε σχέση με τις εξαγγελίες αυτές του Πρωθυπουργού και την εν λόγω καμπάνια. Να πω καταρχάς ότι βρίσκονται, κατά τη γνώμη μου, σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο. Γιατί όντως έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο και όντως έπρεπε να γίνει κάτι με όλο αυτό το ζήτημα. Όμως, σε γενικές γραμμές, είναι πολλές οι επιφυλάξεις σε σχέση με αυτές τις εξαγγελίες. Διότι, καταρχάς, δεν φτάνει η αστυνόμευση και τα ποινολόγια για να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα βίας, επιθετικότητας και συμμοριοποίησης της νεολαίας. Να πούμε αυτό. Επίσης, πρέπει να δούμε την ουσιαστική τήρηση και εφαρμογή τους ταυτόχρονα από την κοινωνία και από το κράτος. Διότι, παραδείγματος χάρη, για τα κινητά τηλέφωνα και το πώς χρησιμοποιούνται στο bullying μέσω διαπόμπευσης, βιντεοσκοπήσεων κλπ., που πολλές φορές περιλαμβάνουν και εκπαιδευτικούς, πολύ συχνά μάλιστα, τα οποία κινητά μέχρι σήμερα απαγορεύονταν στο σχολείο. Αυτό ίσχυε. Δεν περιμέναμε τις σημερινές εξαγγελίες για να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι μαθητές σχεδόν έπαιρναν με τη γνώση των γονέων και την ανοχή των εκπαιδευτικών τα κινητά τους τηλέφωνα στο σχολείο και τα χρησιμοποιούν συστηματικά. Μάλιστα και στο δημοτικό συμβαίνει σωστά αυτό. Σωστά το δημοτικό... λέτε, αλλά με συγχωρείτε κυρία Σαριγιαννίδη, μισό λεπτό. Δεν είναι κομμάτι, και το λέω, δεν είμαι εγώ υπερασπιστής της νεολαίας και του τρόπου ζωής της, που εν πωλής και οι μεγαλύτεροι την έχουμε οδηγήσει σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής, αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι λιγάκι υποκριτικό? Στην εποχή της έκρηξης της τεχνολογίας και της πληροφορίας, εδώ μιλάνε για διαδραστικούς πίνακες. Να κάθεσαι στο θρανίο, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, το τραπέζι να είναι οθόνη πια. Οθόνη. Να μην έχεις βιβλίο. Δεν χρειάζεται να έχεις βιβλίο. Θα έχεις την τράπεζα θεμάτων με τα θέματα που εμείς επιλέγουμε για σένα. Δεν είναι λίγο υποκριτικό να βάζεις τη γωνία τα παιδιά για το κινητό? Αύριο μεθαύριο θα έρθει μια γενιά, θα σου το πω ευθέως, που θα σπάει αυτά τα προγράμματα και θα κάνει χρήση των διαδραστικών πινάκων για αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε με τα κινητά. Να μην έχετε καμία αμφιβολία.
Πολύ σωστά. Ήδη, όπως είδαμε από την περίοδο των εγκλεισμών, τα παιδιά μείνανε στις οθόνες για να κάνουν υποτίθεται εκπαίδευση εξ αποστάσεως μέσω WebEx άπειρες ώρες. Μάλιστα. Όπως το λέτε, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε μήπως όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, δεν θέλω να χάσουμε τις καλές μας προθέσεις, αλλά να το θέσουμε παρόλα αυτά τη συζήτηση, είναι περισσότερο προεκλογικές υποσχέσεις και φούμαρα, αλλά στην πραγματικότητα κενές περιεχομένου, δηλαδή αέρα σκοπανιστό. Διότι ενδεικτικά, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια ερωτήματα. Πώς ελέγχεται, όπως αναφέρατε στην αρχή της συζήτησης, πώς ελέγχεται και πώς τιμωρείται η εκτός σχολικού περιβάλλοντος βία? Είναι τελείως ασαφές τις εξαγγελίες, αλλά καθοριστικό. Διότι πολλά περιστατικά παρενόχλησης, εκφοβισμού, κακοποίησης, επιθετικών συμπεριφορών συμβαίνουν μόλις βγεις από το σχολείο. Άρα θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο. Θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, έξω από το σπίτι του θύματος. Ή αναφορικά με την πλατφόρμα των ανώνυμων καταγγελιών. Ο νόμος 5029. Πώς εξασφαλίζει ακριβώς ότι δεν θα αναστραφεί η χρήση της και δεν θα γίνει εργαλείο, παραδείγματος χάρη, στα χέρια των φοιτών που θα καταγγέλουν ψεύδι? Και να μην ξεχνάμε επίσης πως οι φοιτητές είναι και οι ίδιοι θύματα πάρα πολλές φορές. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό? Έχετε δίκιο. Να σας προλάβω, ο Υπουργός σε μια συνέντευξή του είπε ότι, να σας προλάβω, ότι ακριβώς επειδή πολλά σημειώνονται εκτός σχολείων, θα πάει, λέει, σε ένα σύστημα, ακούστε το, αστυνομικοί, άντρες και γυναίκες, με πολιτικά, χωρίς να φέρουν οποιοδήποτε άλλο όργανο πάνω τους, σε πλατείες, στέγια κτλ. Θα κάθονται με ένα τευτέρι, ηλεκτρονικό, δεν ξέρω τι, και θα σημειώνουν παραβατικά παιδιά. Με συγχωρείτε, αυτό είναι η απάντηση? Α, μάλιστα, μάλιστα. Πριν από κάποια χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα: η λύση είναι αστυνόμοι και στα σχολεία. Έτσι θα λύσουμε λοιπόν όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και πώς ακριβώς θα γίνει αυτό όταν η ανομία και η συμμοριοποίηση της νεολαίας γενικεύεται σε τέτοιο βαθμό που αγγίζει, θα έλεγα, σε κάποιες περιοχές το 95% των μαθητών, σε αυτό που μου λέτε, ας πούμε. Οι εξαγγελίες, πώς προλαμβάνουν τη βία σε εγκαιτοποιημένα σχολεία, παραδείγματος χάρη, που λόγω κοινωνικοποιημένων διαστρωματώσεων των οικογενειών η βία ανθίζει, μετατρέποντας τα συγκεκριμένα σχολεία σε δεύτερης κατηγορίας σχολεία? Και παραδείγματος χάρη σχολεία του κέντρου των Αθηνών, σχολεία κάποιων περιοχών, όπως είπα προηγουμένως, θεριασίου πεδίου και όχι μόνον. Τι θα γίνει? Θα μετατραπεί η μισή κοινωνία, θα γίνει αστυνομικός με πολιτικά που θα παρακολουθεί? Θα δημιουργήσουμε ένα καθεστώς ηθικής αστυνομίας όπως έχουν παραδείγματος χάρη στο Ιράν? Ή θα μετατραπεί όλη η κοινωνία σε καταγγέλλοντες όλων αυτών των περιστατικών που βλέπουν? Αυτό είναι η λύση. Ξέρετε, και να πω και κάτι άλλο, βεβαίως. Γιατί είπατε πριν, δεν το σχολίασα, επιτρέψτε μου μόνο, περί του προσχηματικού είπατε. Ναι. Όντως φαίνεται ότι αυτές οι εξαγγελίες ίσως είναι, παρότι μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές, να έχουν δείχνουν θετική πρόθεση, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προσχηματικές. Διότι πώς ακριβώς θα συνδυαστούν με τα πολιτικό σωστά ιδεολογήματα της συμπερίληψης, της επιτρεπτικότητας, της ανεκτικότητας, του ειρηνισμού που προωθούνται από την ίδια την κυβέρνηση? Ξέρετε, ο πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, στα πλαίσια της καμπάνιας αυτής, είπε το εξής, ότι προωθείται ένα όραμα για μια παιδεία που αγωνίζεται κατά του φόβου και που συνδυάζει τη γνώση με τη συμπερίληψη. Εγώ σε αυτό, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, αναρωτιέμαι, και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη φράση του πρόεδρου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ είναι μια φράση, μια αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν τα ιδεολογήματα αυτού του τύπου να συνδυαστούν ταυτόχρονα και παράλληλα με τέτοια αστυνομικά μέτρα και τέτοια ποινολόγια? Έλα μου ντε. Ακούστε εδώ, λέει ένας ακροατής, ο Γιάννης. Η εποχή καταρρύπτει την πραγματικότητα στη Σουηδία, που όλοι τη λένε μοντέλο και τη λένε. Τα διαδραστικά και οι υπολογιστές, αν δεν το έχουν πάρει χαμπάρι στην Ελλάδα, βγαίνουν από την εκπαίδευση γιατί είδαν εντελώς αρνητικά αποτελέσματα. Η Δήμητρα μου λέει: καλημέρα, κυρία Σαριγιαννίδη. Είναι φιλόλογος. Ευχαριστούμε, λέει, εκπαιδευτική που ανεβάζετε το θέμα. Έχω βιώσει τον εκφοβισμό στο πρώτο επάλαιο ρεθύμνο από μαθητές οι οποίοι με περνούσαν ένα κεφάλι. Ευτυχώς οι συνάδελφοι εκεί ήταν δυναμικοί και αλληλέγγυοι. Φέτος, ούσα έγκυος, δεν είχα καμία προστασία ούτε από τους συναδέλφους να υπάρχουν κυρώσεις και καμία ευαισθησία από μαθητές, κυρίως τρίτης γυμνασίου. Τα σχολεία λειτουργούν μόνο ως διοικητικές μονάδες και θέλουμε να φαίνεται σε εισαγωγικά σε δράσεις, και ενώ βιώνουμε βαθιά, σωστή, κοινωνικά προβλήματα. Ακριβώς, πολύ σωστά. Είχα πριν από λίγες μέρες εξ αποστάσεως μια διάλεξη στους εκπαιδευτικούς του Ρεθύμνου. Το διοργάνωνε μια φιλόλογος
υπεύθυνη εκπαίδευση στην. Όχι του Ρεθύμνου, με συγχωρείτε, του Ηρακλείου. Mm-hmm. Σε εσά. Λοιπόν, όπου οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων κατέθεταν πάρα πολλά ζητήματα και ανησυχίες που έχουν γύρω από αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες αναφερόμενοι σε περιστατικά που βιώνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τώρα θα είναι υπεύθυνοι, υποτίθεται, να εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Άρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα σε μια κοινωνία η οποία είναι, όπως είπα πριν, πολυπολιτισμική, ανεκτική, μη συνεκτική και αδιάφορη. Προσχηματικά ενδιαφέρεται. Διότι δεν μπορώ να έρχομαι εκ των υστέρων με αστυνομικά μέτρα να φρενάρω μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει, την οποία όμως εγώ ο ίδιος έχω δημιουργήσει με όλα αυτά τα μεταμοντέρνα και πολιτικώς ορθά ιδεολογήματα. Δηλαδή έχω φτιάξει μια κοινωνία έτσι και έρχομαι στην συνέχεια εκ των υστέρων με αστυνομικά μέτρα να προλάβω, ας το πούμε έτσι, το κακό. Να πω το εξής, και στην Αμερική υπάρχει η θανατική ποινή, δεν έχει μειώσει όμως την εγκληματικότητα. Πολύ σωστή επισήμανση. Λέει εδώ άλλος φίλος: καλημέρα κύριε Σαραγιαννίδη, σχετικά με τα όσα αναφέρονται περί ανοχής των εκπαιδευτικών στη χρήση κινητών από τους μαθητές, ακόμη και την ώρα του μαθήματος, να αναφέρω, επειδή έχω άμεση επαφή με σχολικά περιβάλλοντα, ότι οι καθηγητές δεν ανέχονται τη χρήση κινητών. Αντιθέτως, την καταγγέλνουν κιόλας και την κατακρίνουν. Το θέμα είναι ότι πρώτον, αυτό δεν αποθαρρύνει καθόλου τους μαθητές, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται σε καμία επίπληξη ούτε καν σε περιπτώσεις τιμωρίας. Παιδιά, το θέμα δεν είναι να τα τιμωρήσει τα παιδιά. Και δεύτερον, έχουμε πολλές φορές και την υποστήριξη των γονέων, οι οποίοι μαλώνουν τους καθηγητές σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, έρευνα στη Σουηδία, το είπαμε, πετάει τα τάμπλετ έξω από τα σχολεία, διότι δημιουργούν πρόβλημα. Στην Ελλάδα είναι πετάμε πάρα τα πολλά βιβλία. Αυτά τα περιστατικά. Πριν από λίγες μέρες, μία καθηγήτρια αποσπά κινητό από μαθήτρια, διότι απαγορεύεται από το σχολείο. Η μαθήτρια έρχεται την επόμενη μέρα με τη δικηγόρο της και την περήφανη μητέρα της, η οποία έλεγε: «Η κόρη μου είναι καπάτσα, δεν την κάνεις εύκολα καλά». Και μηνύουν την καθηγήτρια, γιατί απόσπαση κινητού μπορεί να θεωρηθεί κλοπή προσωπικής ιδιοκτησίας. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία δικαστικής διαμάχης. Άρα, βία λύστε τη μεταξύ σας. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό μου λέτε. Δηλαδή, μάλιστα. Και ουσιαστικά τι λένε στους εκπαιδευτικούς? Ότι είσαι απαξιωμένος ως προς τον εκπαιδευτικό σου ρόλο. Είσαι απαξιωμένος επαγγελματικά. Είσαι απαξιωμένος στην παράσταση της κοινωνίας και ταυτόχρονα σε καθιστώ και εν μέρη αστυνόμο, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Η μόνη λύση, θα έλεγα, για τους εκπαιδευτικούς, αν το δούμε ατομικά του καθενός, είναι να πει και να σκεφτεί: θα κάτσω εγώ για έναν δημοσιοπαλληλικό μισθό ή ενδεχομένως και για ένα μισθό ιδιωτικού σχολείου, να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Και να γίνω και στόχος. Γιατί, ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε η παρέτηση και το προσχηματικό ενδιαφέρον είναι αυτό που προτείνεται στην κοινωνική πραγματικότητα, πέραν από τα λόγια. Κοιτάξτε, επειδή σας έχω παρακολουθήσει επισταμμένος και ψάχνετε αιτίες και αιτιατά, και εδώ η ρίζα της βίας, μισό λεπτό, δεν είναι αυτά. Εκείνη η καταλήξη. Μου λέει εδώ ο Νίκος, η βία αντιμετωπίζεται κατά την άποψή σας, κυρία Σαραγιαννίδη, εκεί που εκφράζεται ή στο περιβάλλον της οικογένειας όπου εποάζεται? Να πω κάτι, δεν εποάζεται μόνο στο περιβάλλον της οικογένειας. Μην κατηγορούμε διαρκώς ξύλο. Και η οικογένεια μεταφέρει από την κοινωνία τη βία στην οποία υποβάλλεται καθημερινά. Και όταν λέω βία, δεν εννοώ μόνο ξύλο. Βία είναι από το μεροκάματο και το άγχος μέχρι οτιδήποτε άλλο. Για μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα. Το έχετε δει. Πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το ζήτημα της αιτίας της αύξησης της βίας και της εγκληματικότητας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που θα μπορούσαμε να... πολύ παραγωγικό. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα για τις αιτίες ενός τέτοιου φαινομένου και δεν μας επιτρέπει ο χρόνος της εκπομπής. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ίσως κάποια πράγματα, αν θέλετε. Ναι, ναι. Να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σκέτα στην οικογένεια, σκέτα στο σχολείο, σκέτα στο διαδίκτυο, ότι βλέπουν, παίζουν επιθετικά παιχνίδια, κάνουν gaming και γι' αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι υπεραπλουστεύσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξηγούν το φαινόμενο αυτό. Ίσως μία από τις αιτίες τις οποίες θα ήθελα έτσι να μείνω, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και αφορά ευρύτερα την κοινωνία και όχι μόνο τα ειδικά περιβάλλοντα, είναι ότι έχουμε ξεχάσει ως κοινωνία το αρχαιελληνικό τρίπτυχο υπερβολή ύβρι τιμωρία. Δηλαδή ότι υπερβαίνουμε εύκολα τα όρια και τα εισαγωγικά σύνορα, πέραν από τα οποία δεν πάει κανείς. Και αν πήγαινε κανονικά, θα έπρεπε να αναμένει βαρύ τον μπέλεκι στο κεφάλι του. Διότι, κυρία Σαχίνη, βία υπήρχε πάντοτε. Υπήρχε όμως και ένα όριο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Βία υπήρχε πάντοτε. Έχετε δίκιο. Χιλιάδες χρόνια πίσω. Όμως με ρωτάνε πολλοί, τι κατά τη γνώμη σας φταίει και αυτή η βία σε αυτές τις ηλικίες έχει πάρει τέτοια μορφή και σε ποιότητα, σε εισαγωγικά, και σε ποσότητα? Γιατί σήμερα?
Σε αυτό λοιπόν προσπαθώ να απαντήσω, λέγοντας ότι είναι πολύ παραγωγικό και δεν μας φτάνει ο χρόνος εκπομπής. Άρα επιτρέψτε μου επιγραμματικά, γιατί κάποιος μπορεί ακούγοντάς με να πει: δεν μας είπες και αυτό, δεν μας είπες και αυτό. Πολλά είναι αυτά που δεν θα προλάβω να πω ως προς τις αιτίες. Όμως, ένα από αυτά είναι ότι δεν υπάρχει πλέον διαπαιδαγώγηση σε επίπεδο ορίων. Και γενικότερα η έννοια του ορίου, τη συμπεριφορά, του συνόρου, είναι δαιμονοποιημένη στα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το όριο που αν κάποιος το ξεπέρναγε, έβρισκε απέναντί του την ίδια την κοινωνία, σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό το ένα ως εδώ σε παίρνει, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα όρια και τις αντοχές του. Αυτό έχει δαιμονοποιηθεί στη συνείδηση των ανθρώπων. Δηλαδή, πιο απλά, υπήρχε παλαιότερα ένας μόνιμος και διαρκής κοινωνικός έλεγχος. Που ναι, μεν ήταν ελαστικός, όταν ήταν ελαστικός, γιατί δεν ήταν πάντα ελαστικός, θα έπρεπε να είναι ελαστικός βέβαια. Αλλά όχι υπερβολικά ανεκτικός, βάζοντας μέτρο στις συμπεριφορές που κινούνταν στα άκρα. Δηλαδή, αυτό το κοινωνικό έλεγχο, τον ασκεί η κοινωνία, δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με αστυνομικά μέτρα. Όπως γνωρίζουμε, κύριε Σαχίνα, από την αναπτυξιακή ψυχολογία και τον Έριξον, η αστυνόμευση με εξωτερικά κριτήρια, δηλαδή αν κάνεις αυτό και σε βρω, θα έχεις ποινή, αφορά πρώιμα αναπτυξιακά στάδια. Δηλαδή και ηλικιακά, αν το δούμε, αφορά παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Μεγαλώνοντας, υποτίθεται, στα πλαίσια της ορίμανσης, όπως λέει ο Μπρούνερ, ο κοινωνικός έλεγχος και ο κανόνας εσωτερικεύεται. Και τι γίνεται? Ηθικός κώδικας και δεοντολογία. Εσωτερικευμένη ηθική στις νοοτροπίες των κανονικώς κοινωνικοποιημένων ατόμων. Mm. Τώρα, με αυτού του τύπου την νοοτροπία, είναι σαν να μένουμε στα πλαίσια της ηθικής μας ανάπτυξης, να το πω έτσι απλοϊκά, στα 5 και στα 6. Μην το κάνεις, γιατί αν το κάνεις και σε εδώ θα σε τιμωρήσω. Ενώ στα πλαίσια της ηθικής ανάπτυξης θα έπρεπε να πούμε ότι δεν το κάνω γιατί δεν είναι σωστό. Μέσα στις αιτίες να βάλω και την αρνητική δημοσιότητα που παίρνουν όλα αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γενικότερα η εγκληματικότητα πουλάει. Και επειδή πουλάει, παίζεται. Και επειδή παίζεται, εξοικειώνει την κοινωνία με το αποτρόπαιο, το αδιανόητο, το απαράδεκτο κλπ. Αυτή η αρνητική δημοσιότητα λοιπόν είναι για τους θύτες θετική δημοσιότητα. Το σύνδρομο του Ηρόστρατου είναι γνωστό ήδη από την αρχαιότητα. Ή όπως περιγράφει ο Καμί στο τέλος του διηγήματος του Ξένου, για το πώς αντλείται ψυχικό νόημα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι, η κοινωνία ασχολείται μαζί μου έστω και με αρνητικό τρόπο. Άρα όλη αυτή η υπέρμετρη δημοσιότητα πρημοδοτεί τη διαιώνιση τέτοιων φαινομένων και δεν την σταματάει. Κοιτάξτε τώρα. Και βεβαίως, αν θέλετε, μπορώ να συνεχίσω στις αιτίες να πω κι άλλες. Κοιτάξτε, όχι, μείνετε εκεί, γιατί θέλω, πρέπει να σας πω ότι αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον, υπάρχει καταιγισμός μηνυμάτων. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει και η περίπτωση να πέσουμε στο άλλο άκρο. Έχω ακούσει εσάς τους ειδικούς, ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, ψυχιάτρους, κοινωνιολόγους, που λένε ότι η βασική διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού είναι 2 με 4 έτη, όπου κυρίως εκεί το περιβάλλον, το οικογενειακό είναι που διαμορφώνει κτλ. Αυτό να τα ακούσω. Υπάρχουν όμως και αυτά που εκτοξεύονται από στόματα υφυπουργών υγείας, που λένε ότι τα παιδιά γεννιούνται επιθετικά από επιθετικούς γονείς, οι οποίοι, να υποθέσω εγώ, ότι γεννήθηκαν με τη σειρά τους από επιθετικούς γονείς, και πάει λέγοντας γενναίες επί γενναιών πίσω. Αλλά δεν ακούω από κανέναν να λέει ότι αυτό το άθλιο που οδηγεί ένα παιδί στην παραβατικότητα και την επιθετικότητα δια του αποκλεισμού του από κάθε συνθήκη ζωής που θα μπορούσε να του εγγυηθεί ελεύθερη και δημιουργική ανάπτυξη της προσωπικότητας, είναι η βασική αιτία. Είναι δυνατόν εν έτη 2024 να λέμε ότι ένα παιδί είναι επιθετικό γιατί γεννηθεί, το τονίζω, από επιθετικούς γονείς, οι οποίοι προφανώς έχουν γεννηθεί από επιθετικούς γονείς και αυτή η κυρία Σαριγιαννίδη? Οι ιδεολογικοί αναγωγισμοί αυτού του τύπου είναι πραγματικά τραγικοί και δείχνουν ότι η ψυχολογία αλλά και γενικότερα οι κοινωνικές επιστήμες είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια. Μισό λεπτό, κυρία Σαριγιαννίδη. Εγώ δεν το λέω από το κεφάλι μου. Θέλω να ακούσετε τι είπε ο Υφυπουργός Υγείας προχθές. Μισό λεπτό. Mm-hmm. Αν εννοείται. Ναι. Και εδώ μιλάω όχι στους υπουργούς, μιλάω στους ψυχίατρους. Αν εννοείται ότι αλλάζει η φύση του ανθρώπου διαχρονικώς και ένα παιδί το οποίο δεν είναι γεννημένο επιθετικό θα γίνει επιθετικό και θα πάρει μαχαίρι, κάντε μεγάλα. Δεν ισχύουν αυτά. Τι σημαίνει δεν είναι πείτε, γεννημένο? Ισχύει ότι για να πάρει κανείς μαχαίρι και για να γίνει επιθετικός πρέπει να έχει επιθετικά στοιχεία στο χαρακτήρα του. Αυτά τα πράγματα δεν... Σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως περιβάλλον. Υπάρχει περιβάλλον μπορεί να σου καλλιεργήσει αυτή την επιθετικότητα. Εννοείται. Περιβάλλον διότι, που να μην στην καλλιεργήσει. Εννοείται, διότι επιθετικοί γονείς γεννούν επιθετικά παιδιά. Ναι.
Αλλά... Άρα... Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς όταν αντιμετωπίζουμε αυτά τα παιδιά και προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε και να τα βάλουμε μέσα σε ένα αλλαξιακό σύστημα, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πάρα πολλές φορές συνεργασία με τους γονείς. Κυρία Σεργιανή, με συγχωρείτε, επιθετικοί γονείς γεννούν επιθετικά παιδιά και ένα μη επιθετικό παιδί αποκλείεται να πιάσει μαχαίρι? Με συγχωρείτε, σε ποιον αιώνα ζούμε? Πραγματικά γι' αυτό σας είπα. Αυτά που ακούω είναι 100 χρόνια πίσω, από πριν από 100 χρόνια. Ξέρετε, έχει κυθεί πολύ μελάνη από την κριτική εγκληματολογία. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μιλάμε ούτε πρώτο έτος φοιτητή πράγματα, τα κάνει στην κοινωνιολογία στο Λύκειο. Πολύ μελάνη από την κριτική εγκληματολογία για να αναθεωρήσει διάφορες απόψεις που υπήρχαν γύρω από τέτοιους βιολογικούς αναγωγισμούς. Ότι ο επιθετικός γονέας έχει την επιθετικότητα στο DNA του για ένα επιθετικό παιδί και ούτω καθεξής. Και έβαζε η κριτική εγκληματολογία ζητήματα κοινωνικών παραμέτρων, συνθήκων ζωής, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων και εκπαίδευσης της κοινωνίας, επιρροών που έχει από τα μήνυα και από άλλα, τέλος πάντων, και από άλλους τρόπους επιρροής και διαμόρφωσης της σκέψης του παιδιού κλπ. Λέγοντας ότι πρέπει να δούμε τις εγκληματικές συμπεριφορές, ανέφερε η κριτική εγκληματολογία, μέσα από ένα ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και όχι να τις αποδίδουμε απλοϊκά στη βιολογία του ατόμου. Γιατί έτσι όλα μπορούμε να τα αποδώσουμε στη βιολογία του ατόμου. Την ευφυΐα του, το λέω κατά καιρούς, ευγονική, μέχρι και το γονίδιο της απιστίας υποτίθεται. Μάλιστα. Άρα μάλιστα. Εσύ το γονίδιό σου θέλει. Μάλιστα. Κυρία Σεργιανίδη, δηλαδή... αφήστε, μην κουράζετε. Μην κουράζετε. Μπορεί να είστε μέλος μιας οικογένειας που ο μπαμπάς και η μαμά είναι τόσο ήρεμοι και μη βίαιοι, να σας το πω μέχρι μαλάκινσης, με συγχωρείτε. Και να είσαι ένα παιδί σε τέτοια οικογένεια. Ξέρετε τι είναι το ένστικτο της πείνας? Το λέω για κάποιους πολιτικούς που δεν το έχουν γνωρίσει το ένστικτο της πείνας, να μην έχεις να φας. Αν γίνεσαι θεριό, το πιο απλό λέω. Θέλω να μας απαντούσε στο ηχητικό απόσπασμα στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν λοιπόν, εφόσον εξηγείται με βιολογικούς αναγωγισμούς η εγκληματικότητα και η επιθετικότητα, να συναντάμε στα γκέτο, στις φλαβέλες π.χ. των μεγαλουπόλεων του δυτικού κόσμου περισσότερους εγκληματίες από ό,τι συναντάμε σε εισαγωγικά σε καλές οικογένειες που έχουν ένα κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο? Το βγάζουμε και βγάζουμε τελείως αυτή την παράμετρο. Άρα την χάνει η βιολογία των παιδιών που ζουν στις φλαβέλες να είναι περισσότερο επιθετική από ότι των παιδιών που ζουν στις καλές συνοικίες μιας μεγαλούπολης? Εντάξει, αυτά είναι πεθαριώδη, θα έλεγα. Λέει ο Λεωνίδας. Να το χαμηλώσω λίγο. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσα. Κύριε Σαχίνη, λέει τη βοήθεια της κυρίας Αργιανίδη, γιατί εγώ είμαι ένας απλός φορτηγατζής. Δηλαδή, οι γεννήτσαροι είχαν γονείς γεννήτσαρους από το DNA. Είμαστε καλά, λέει. Τι είναι αυτά που λέγονται εδώ? Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό. Θέλω να πάμε στο εξής. Λέει ο Παναγιώτης. Στο δημοτικό σχολείο του Γιούμα, ακούστε, ο διευθυντής τους έκανε παρατήρηση επειδή έκαναν πως παίζουν με όπλα με τα χέρια τους. Αυτό φταίει? Είμαστε με τα καλά μας? Εμείς δηλαδή, λέει, που παίζαμε κλέφτες και αστυνόμους και πόλεμο, γίναμε πολεμοχαρείς και ευβιαίοι? Κάτι πάει πολύ στραβά. Μήπως ασχολούμαστε, λέει, με κορδελίτσες και δεν πιάνουμε την ουσία? Πολύ σωστά, λέει ο ακροατής σας, και ο ένας ακροατής, για τους γεννήθαρους και ο άλλος. Να πω το εξής, ότι μέσα από τέτοιου τύπου παιχνίδια στα παιδιά εξωτερήκευαν την επιθετικότητα, δούλευαν το κομμάτι των ανταγωνισμών, των συγκρούσεων κλπ. Μέσα από το συμβολικό παιχνίδι ουσιαστικά, και με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονταν για την ενήλικη ζωή και την ομαλή προσαρμογή τους. Μέσα από το ψευτοειρηνόφιλο ιδεώδες, αυτό που επί της ουσίας γίνεται είναι ότι συγκαλύπτεται ο θυμός, σάβεται η βία, ώστε να βγει στη συνέχεια με πιο ακραίο, με πιο ύπουλο και με ακόμα πιο επιθετικό τρόπο. Άρα όσο πιο ειρηνόφυλα είναι τα ιδεολογήματα με τα οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά, τόσο περισσότερο η βία συγκαλύπτεται και στη συνέχεια θα βγει με πολύ πιο σκληρό τρόπο. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, και πώς αυξάνει η βία? Να παράγονται αυτοί με τα κακά γονίδια που λέει ο Υπουργός Έλεος. Αυτά είναι ψυχιατρική του περασμένου, προπερασμένου αιώνα. Κυρία Σαργιανή, θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί αντιλαμβάνω ότι έχετε και ραντεβού. Θέλω να μείνουμε λίγο όμως σε μερικά εξαιρετικά ερωτήματα. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Βασιλεία, πέστε στην κυρία Σαριγιαννίδη ότι σήμερα η βία στα σχολεία, και όχι bullying, χαίρομαι, η ενδοσχολική λοιπόν βία εκδηλώνεται είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι, και πολλές φορές, λέει, με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι στα κορίτσια είναι ακόμη πιο έντονο. Δεν είναι θέμα φίλου όμως, παιδιά, αυτό νομίζω. Δεν ξέρω, κυρία Σαριγιαννίδη.
Η βία υπήρχε πάντα και εκφοβισμός υπήρχε πάντα και στα δύο φύλλα. Απλά γινόταν με διαφορετικούς τρόπους. Είχε μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ήταν πιο σωματική η βία στα αγόρια, είχε μεγαλύτερη, ήταν πιο συμβολικού τύπου και ενδεχομένως πιο εσωστρεφής, πιο ύπουλη, πιο υποδόρια. Συνήθως, στερεοτυπικά θα έλεγα, εμφανιζόταν έτσι στα κορίτσια. Προφανώς είναι και στα δύο φύλλα. Έντονη πολύ και στα κορίτσια και στα αγόρια. Απλά στα κορίτσια, επειδή παλαιότερα συνέβαινε λιγότερο, τώρα συμβαίνει περισσότερο και φαίνεται, φωνάζει πιο πολύ. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι επειδή λέμε οι γονείς, η εκπαιδευτική, η κοινωνία, τι συμβαίνει αναφορικά με τις θητείες, θα ήθελα να πω ότι οι γονείς, όπως και οι εκπαιδευτικοί, είπαμε προηγουμένως ότι εγκαταλείπουν ο καθένας για τους λόγους του τον παραδοσιακό τους ρόλο για έλεγχο της παιδικής συμπεριφοράς, για οριοθέτηση και για ενεργό διαπαιδαγώγηση. Τι γίνεται λοιπόν με το ενήλικο περιβάλλον? Γιατί προφανώς δεν είναι στο γονίδιο των παιδιών και αναπαράγεται διαγενειακά. Το ενήλικο περιβάλλον προσχηματικά ενδιαφέρεται, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει να συγκρούεται, δεν θέλει να δυσαρεστήσει τα παιδιά, δεν θέλει να μπλέξει σε τέτοιου τύπου προβλήματα. Μην τυχόν ενδεχομένως τα παιδιά τους απορρίψουν, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Τι κάνουν λοιπόν? Λίγο συζητούν πολιτισμένα, λίγο αδιαφορούν, λίγο πετάνε το πρόβλημα στους ειδικούς. Αυτό είναι κεντρικό όμως ζήτημα. Πώς το πάτε, πώς το πάτε. Μπράβο σας. Πετάνε το πρόβλημα στους ειδικούς. Μπράβο σας. Διάγνωση, στείλτε για ψυχοθεραπεία, καθαρίσαμε μετά. Μπράβο σας. Αναιρείτε το επαγγελματικό, αλλά μπράβο σας. Άρα λέτε δεν είναι. Προφανώς όταν τα πράγματα είναι σύνθετα, χρειάζεται και ειδικός, αλλά λέτε δεν ξεκινάω με τον ειδικό. Βεβαίως, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ένα παιδί έχει παραβατική συμπεριφορά μόνον και αποκλειστικά και παραπέμπεται σε ειδικό σχολείο, με ποιο κριτήριο? Γιατί σε αυτή την περίπτωση το ειδικό σχολείο δεν μοιάζει να παρέχει μια ειδική εκπαίδευση, αλλά μοιάζει να λειτουργεί σαν και άδας, να το πω έτσι. Άρα, λίγο πετάνε το πρόβλημα στους ειδικούς, λίγο στο σχολείο, το σχολείο το πετάει πίσω στην οικογένεια, γιατί κάποιος από τους ακροατές ανέφερε για την ηλικία στην οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα. Αν θυμάμαι καλά, κάποιος ο κρατής το είπε. Άρα δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που ήταν πριν από εμάς. Το λύκειο στο γυμνάσιο, το γυμνάσιο στο δημοτικό, το δημοτικό στο νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο στο σπίτι. Και όσο το ενήλικο περιβάλλον δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του ρόλου του, γονεϊκού, εκπαιδευτικού κλπ., τα παιδιά προσπαθούν να βγάλουν μόνα τους άκρη. Με τι? Με τους καταναλωτικούς όρους της εποχής, με τον κοινωνικό δαρβινισμό, ο οποίος είναι διάχυτος, και με το δίκαιο του ισχυροτέρου. Άρα πειραματίζονται με αυτές τις ιδιότητες για να επιβιώσουν και τα κορίτσια και τα αγόρια. Και την ώρα που νομίζουμε λοιπόν ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον πια και όλοι είμαστε από πάνω τους παρέχοντάς τους φροντιστήρια, υποδομές, δραστηριότητες κλπ., στην πραγματικότητα, στη βάση και στην ουσία, τα αφήνουμε να μεγαλώνουν μόνα τους, είτε εγκαταλελειμμένα σε οθόνες, είτε να βγάλουν μόνα τους άκρη και να πειραματιστούν, να το πούμε έτσι, με τις δυνάμεις τους, για να επιβιώσουν σε μια κοινωνία η οποία και από την πλευρά των ενηλίκων τον κοινωνικό δαρβινισμό και το δίκαιο του ισχυροτέρου πρωτοδοτεί. Πω τι είπατε. Κυρία Σαριανίδη, με συγχωρείτε, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είναι αγωνία πολλών γονιών, να το πω αδόκιμα, ας με παρέχει, μοντέρνων. Σου λέει να βάλω όρια στο παιδί, να διαφωνήσω με την έκρηξή του, να το μαλώσω. Προσέξτε και τις εκφράσεις ακόμη προσέχουν. Και αν μετά, με δεδομένο ότι το βλέπω και λίγο, με αποστραφεί πλήρως και αποξεναθώ και το χάσω, είναι έτσι? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Έχουμε περάσει από ένα στυλ διαπαιδαγώγησης παλαιότερων εποχών στο άκρο του επίπεδου ο τυραννικός πάντρε παντρώνε, δηλαδή πολύ αυστηρή τιμωρία, οριοθέτηση, πολλές φορές ακόμα και με τη χρήση σωματικής βίας, που έπρεπε βεβαίως να βγούμε από αυτό, προφανώς, να υπάρχει περισσότερη συζήτηση, περισσότερο πολιτισμένη προσέγγιση των παιδιών. Περάσαμε στο άλλο άκρο. Σε ένα επιτρεπτικό απαγορεύεται το απαγορεύει, όπου δεν υπάρχει καμία οριοθέτηση των συμπεριφορών. Και θα ήθελα σε αυτό που με ρωτάτε να απαντήσω με μία φράση του Ινεραρητή. Όταν παρατηρείται απουσία ορίων, ο χώρος ενοποιείται, λέει ο Ινεραρητή, και μετατρέπεται συνολικά σε συνοριακή ζώνη. Τότε ο κόσμος ολόκληρος γίνεται μια ευέξαπτη ζώνη. Με αυτή την απουσία ορίων λοιπόν στα παιδιά, με αυτή την απουσία συνόρων εισαγωγικά στις κοινωνίες μας, αυτό που γίνεται είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται πλέον σε ένα επίπεδο όλων εναντίον όλων. Ο καθένας στρέφεται ενάντια στον άλλον, διότι δεν υπάρχουν όρια στις δικές μου επιθυμίες, στις δικές μου συμπεριφορές για να προστατέψουν εσάς από εμένα και εμένα από εσάς. Σωστό. Οπότε τα παιδιά ανεξέλεγκτα πλέον θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Αν λοιπόν ό,τι θέλω είναι να διαβάζω πολύ, διαβάζω πολύ. Αν είναι ό,τι θέλω να παίζω όλη μέρα gaming, παίζω gaming. Αν ό,τι θέλω είναι να κάνω τον ταΐ του σχολείου, θα κάνω τον ταΐ του σχολείου. Ό,τι θέλω δεν μπορώ να κάνω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν όρια ακόμα και στα δικαιώματα. Θα πρέπει να το πούμε, ακόμα και αν δεν αρέσει σε κάποιους πολύ μοντέρνους και μεταμοντέρνους. Να το πω σε εισαγωγικά. Παίζει ρόλο και ο δικός μας εγωισμός των γονιών, όπως μου λέει και ο Λεωνίδας, να παραδεχτούμε ότι με ένα, δεν θα πω σωστό λάθος, με έναν αδόκιμο τρόπο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Μου λέει επίσης ο Νίκος ότι εγώ είπα λέει και για την οικογένεια, μήπως χρειάζεται παρέμβαση και στην οικογένεια, όχι μόνο στο παιδί και η επαφή με τη βία που είναι πλέον καθημερινή και σε μεγάλες δόσεις. Και μέσω του διαδικτύου που παρακολουθεί η κυρία Σαράγη Γιαννίδη μου λέει, και μέσω της τηλεόρασης παίζει κάποιο ρόλο, προσέξτε, στην έκταση και την ακρότητα που έχει το φαινόμενο σε μικρές ηλικίες. Και η κυρία Σαριγιαννίδη, με συγχωρείτε, από το πρωί, εγώ δεν βλέπω στο διαδίκτυο, αλλά στην τηλεόραση που βλέπω από το πρωί, με συγχωρείτε, αυτό γίνεται. Βία είναι, ακόμη και στις ταινίες, ακόμη, να σας πω κάτι, βία είναι ακόμη πια και σε παιδικά προγράμματα. Κυρίως σε αυτά. Είναι πάρα πολύ βία τα παιδικά προγράμματα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι κατάλληλα για παιδιά. Εννοείται ότι όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή και η επιρροή από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από τα διάφορα παιχνίδια, από τα διάφορες σειρές τηλεοπτικές που παρακολουθούν τα παιδιά, τους επηρεάζουν και τους δημιουργούν, ας το πούμε έτσι, φαντασιώσεις βίας. Βεβαίως και στον ακροατή που ρώτησε, το κομμάτι της οικογένειας και των γονέων δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το παραγνωρίσουμε. Γι' αυτό είπαμε ότι τα παιδιά πλαισιώνονται από τους γονείς και από την οικογένεια, από το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεγαλώνουν μόνα τους. Όμως, γιατί μέσα στα ερωτήματα ετέθη με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο το ζήτημα του εγωισμού, κάπως έτσι το θέσατε. Ναι. Θα έλεγα το εξής. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι το ενήλικο περιβάλλον και των γονέων και των εκπαιδευτικών έχει πάρα πολλές ναρκισιστικές άμυνες που δεν του επιτρέπουν να βάλει όρια στα παιδιά. Οι σημερινοί ενήλικες θέλουν να αρέσουν. Θέλουν να τους αγαπάνε. Άρα, εάν ένα παιδί που στα παιδάκια το λένε πάρα πολύ συχνά, θα μου πάρεις αυτό το παιχνίδι, όχι δεν θα το πάρω, καλά δεν σ' αγαπάω. Εκείνη την ώρα το ενήλικο περιβάλλον που ναρκισεύεται, ενοχλείται από το γεγονός ότι το παιδί, προφανώς το παιδί λέγοντας αυτά που λέει σαν παιδάκι, περιμένει από εμάς την ανάλογη νουθεσία και την ανάλογη καθοδήγηση. Μας σε εισαγωγικά απορρίπτει λέγοντάς μας δεν σ' αγαπάω, παραδείγματος χάρη. Αυτό πληγώνει το γονιό και τον οδηγεί να προσχωρεί τις απαιτήσεις του παιδιού και να του κάνει χάρες. Δεν αφορά λοιπόν την πραγματική, μόνο αυτό να πω, αγάπη. Γιατί πολλές φορές αυτό χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα. Μα το αγαπάω και δεν μπορώ να του χαλάσω το χατήρι. Αγάπη δεν σημαίνει μόνο κάνω χάρες, αγκαλιάζω, φιλάω ή λέω κάθε μέρα σ' αγαπώ, αγάπη μου κλπ. Που οι σημερινοί άνθρωποι μιλάνε πολύ τρυφερά συχνά στα παιδιά τους. Σημαίνει παράλληλα πλαισίωση, καθοδήγηση, νουθεσία, ενδεχομένως τιμωρία, παρατήρηση κλπ. Δεν φτάνει η αγάπη έτσι όπως διαφημίζεται. Πρέπει ο γονιός να κάνει και την συσσαγωγικά δουλειά του σαν γονέα. Δηλαδή να βάζει όρια, να θεσπίζει κανόνες και να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να τα δυσαρεστήσει. Δεν θα το κάνει όμως αν αρκισεύεται. Έχετε, και τα παιδιά του να τον απορρίψουν. Έχετε πει σήμερα άπειρα, θέλω να σας το πω κυρία Σαριγιαννίδη μου, και ο ναρκισισμός μας, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ακόμη και η οριοθέτηση που μοιάζει να είναι. Το είπατε εσείς από το ένα άκρο του πατέρα πατριάρχη, πήγαμε στο άλλο ακριβώς. Άκρο. Αλλά ακόμη και η υπέρβαση της οριοθέτησης είναι εκπαίδευση για έναν νέο άνθρωπο. Να μάθεις να υπερβαίνεις και τα όρια. Αν υπάρχουν όρια. Αν δεν υπάρχουν όρια, δεν μαθαίνεις τίποτα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, προσέξτε, και θα πάω πολύ γρήγορα να τα απαντήσετε όλα. Σας φάγαμε την ώρα τελικά σήμερα. Λοιπόν, λέει εδώ ο Πέτρος, τη δεκαετία του 90. Και πιο παλιά, Πέτρο, πια 90. Πηγαίναμε διακοπές με τους γονείς. Ακούστε τι λέει. Ένα μήνα. Είτε σε καρότσα, είτε σε σκηνές. Εγώ προσωπικά έχω κάνει σε καρότσα, κυρία Σαριγιαννίδη, και μακουμπά. Είτε σε ενοικιαζόμενα, είτε αλλιώς, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Αυτό γινόταν. Και υπήρχε και το δεύτερο ημίχρονο με τον παππού και τον άλλον παππού και τη γιαγιά. Σήμερα λέει ένα μήνα διακοπές να το ξεχάσουμε. Το σπίτι σου το έχει πάρει ο κάθε πάτσης, σου έχουν κόψει το ρεύμα, είναι όλα λάθος. Αφού είναι όλα λάθος, θα μεγαλώσουν τα παιδιά σωστά. Ωραία να το λες αυτό. Ένα αυτό. Ωραία να το λες, αλλά κάπου τα φορτώνεις. Δύο. Είναι γενικότερο το κακό, λέει ο Κωστής. Βλέπουμε αδιαφορία σε βία περιστατικά στον δρόμο από ενήλικες. Παλιότερα μπαίναμε στη μέση να χωρίσουμε τους διαπληκτιζόμενους. Τώρα δεν ασχολείται σχεδόν κανείς.
Άλλος μου λέει, κυρία Σαριγιαννίδη, ο νεοφεμινισμός, αυτό μαθαίνεις τριαντάρες του σήμερα. Να συμπεριφέρονται σαν πεντάχρονα, χωρίς όρια, τα παιδιά που μεγαλώνουν από αυτές τις μανάδες θα γλίτωναν και από τους μπαμπάδες, όχι με τους μαμάδες, φίλε. Ο πόλεμος της αποδοχής από τους άλλους. Να μας πει την παρακαλώ, πόσο μάταια είναι η προσπάθεια να γίνουμε αποδεκτοί από τους σημαντικούς άλλους στη ζωή μας και πόσο μας αλωτριώνει αυτό και πόσες ψυχικές νόσους οδηγεί η χρόνια κατάχρηση της αποδοχής. Και τέλος, ο Αντώνης. Εξαιρετική κυρία Σεριανίδη, να την ακούμε συχνότερα. Να πω κι εγώ αυτό που θέλω να σας πω και να τα απαντήσω όλα μαζί. Mm-hmm. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε με έναν τρόπο και ας μοιάζει ψυχαναγκαστικό, εκτός από αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν, το κοινόν του τραπεζιού στα σπίτια μας, το οποίο είχε τις ακρότητές του, είχε όμως τις εξομολογήσεις του, είχε τις συζητήσεις της οικογένειας, είχε, αν ήταν σωστά δομημένο το κοινό τραπέζι, είχε την ανοχή στην άλλη άποψη να την ακούσεις. Δεν είχε εγώ μιλάω τώρα, σκάστε όλοι, τελειώσατε, γιατί και τέτοια. Δεν ξέρω, λέω. Καταιγισμός ερωτημάτων, νοημάτων, τι να πρωτοπώ. Ό,τι προλάβετε. Σε κάποια από αυτά, ό,τι προλάβω. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι σε σχέση με το ενήλικο περιβάλλον είπατε ότι κάποιο μπορεί να βλέπουμε βία επεισόδια και στον δρόμο και να μην παρεμβαίνουμε κλπ. Να πω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ενήλικες, εκτός από ναρκισσευόμενοι, είναι και ενοχοποιημένοι ως προς τις αντιδράσεις τους. Η ενοχοποίηση οδηγεί στην παρέτηση και στην παθητικοποίηση εσωτερικά και ψυχολογικά, αν το δούμε, των αντιδράσεων αυτών. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι είναι ενοχοποιημένοι σε σχέση με το τι αντίδραση πρέπει να έχουν, φοβούνται μη στιγματιστούν αν πούν μια γνώμη, αν κάνουν μια παρατήρηση. Παραδείγματος χάρη, κάποτε ερχόταν ο γείτονας και σου έλεγε: είδα το παιδί σου στην πλατεία να χτυπάει το άλλο παιδί, ή σε έπιανε ο γείτονας από τα αυτή. Δεν περίμενε να έρθει η μάνα σου, η οποία ήταν στα χωράφια, ας πούμε, και έσκαβε. Έπαιρνε ο ίδιος επιτόπου και η μάνα του έλεγε: πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, σήμερα, αν γίνει αυτό, επιτόπου οι ενήλικες θα χαρακτηριστούν ως αυταρχικοί και πολλές φορές, αν μαλώσει ένα παιδί στο σπίτι, θα σου πει: γιατί με μαλώνει, είσαι φασίστας. Λοιπόν, άρα οι αντιδράσεις από την πλευρά των ενηλίκων, βεβαίως με την ανοχή των ενηλίκων, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ενοχοποιημένες. Άρα λιένονται οι γονείς. Και οι ενήλικες παρεμβαίνουν με τρόπο πολύ έτσι μαλακό, άρα δεν παρεμβαίνουν. Να πω επίσης, γιατί κάτι αναφέρθηκε σε σχέση με τη γυάλα, με τον νεοφεμινισμό, με το γεγονός ότι. Λοιπόν, να πω ότι ένα από τα προβλήματα είναι αυτή η γυάλα και η υπερπροστασία. Το φοβικό ενήλικο περιβάλλον, αντί να δώσει στα παιδιά διανοητικά και ψυχολογικά εργαλεία ηθικής επιβίωσης σε ένα ζωφερό κόσμο, γιατί σε τέτοιον ζούμε, νομίζει πως παρατείνοντας την παιδική συνθήκη ζωής και μέχρι τα 50, άμα γίνεται, είπε τα 30 η ακροάτρια, νομίζω γυναίκα ήταν. Εγώ θα πω τα 50. Λοιπόν, και κλείνοντας τα παιδιά που μεγαλώνουν, αλλά παιδιά μένουν σε γυάλα, ότι τα βοηθάει και τα σώζει. Τουναντίον. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί θύματα. Και αν δημιουργεί θύματα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη χεγελιανή διαλεκτική θήτη θύματος. Εάν έχει θύματα, θα έχει πάντα θήτες. Να πω επίσης, αναφορικά με αυτό που βάλατε κι εσείς ως ερώτημα και σε σχέση με αυτό που έβαλε και ο αρχικός ακροατής με τις διακοπές κλπ. Ότι πηγαίνανε ένα μήνα παππούδες, γιαγιάδες και γονείς. Έστω και με καρότσα, έστω και με σκηνή. Και εγώ, κυρία Σαριγιαννίδη, και ταυτίζομαι τον Νικόλα, μου λέει τα πόδια βγαίναν και απ' έξω. Άμα υπήρχε στρώμα στην καρότσα, καλά ήταν. Λοιπόν, ελάτε. Ακριβώς. Να πω λοιπόν το εξής, ότι τα παιδιά σε καμία περίπτωση σε αυτό που συζητάμε δεν φταίνε. Όταν φτάσουν να φταίνε, έχει χαθεί το παιχνίδι, δηλαδή έχουν γίνει ενήλικες. Λοιπόν, δοκιμάζουν τα όρια μας. Συχνά σε τέτοιες ομιλίες και παρεμβάσεις φέρνω ένα παράδειγμα σε σχέση με τη συμπεριφορά ενός παιδιού που είναι πάρα πολύ μικρής ηλικίας, δεν του δίνω σημασία και θέλει να μου τραβήξει την προσοχή. Δεν θα πω την ιστορία για να μην φάμε χρόνο, θα πω το συμπέρασμα. Ότι τα παιδιά επιθυμούν να ασχοληθούμε μαζί τους. Και γι' αυτό δοκιμάζουν διαρκώς τα όρια μας. Και μας προκαλούν. Και συχνά μας προκαλούν και με αρνητικό τρόπο. Αν δουν ότι δεν χαμπαριάζουμε, να το πω έτσι διαφορετικά. Επιθυμούν τη θετική ενασχόληση. Να ασχοληθούμε μαζί τους ουσιαστικά, να παίξουμε, να γελάσουμε, να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε μαζί. Αν δεν πάρουν θετική ενασχόληση, θα προτιμήσουν την αρνητική ενασχόληση από την πλευρά μας παρά την αδιαφορία. Αν λοιπόν δεν δίνω σημασία σε ένα παιδί, γιατί μιλάω μαζί σας αυτή τη στιγμή και κάνουμε τη συνέντευξη, είναι πολύ πιο πιθανό να μου σπάσει όλο το γραφείο γύρω-γύρω για να του δώσω σημασία. Έχετε δίκιο. Ακόμα και αν αυτή η σημασία είναι να το μαλώσω, παρά να κλείσει διακριτικά την πόρτα και να φύγει. Έχετε δίκιο. Άρα μας προκαλούν τα παιδιά για να τα οριοθετήσουμε, ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν το επιθυμούν, και την ώρα που πάμε να τα οριοθετήσουμε, μας λένε είσαι φασίστας. Στην επίμονη θετική ενασχόληση από την πλευρά μας,
έγκυται το πραγματικό στοίχημα για να μην χαθούν τα παιδιά. Θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα ενός φίλου. Θέλω να πω λίγο στην κυρία Σαριανίδη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπε σήμερα. Μπορεί να μην συμφωνώ λέει με όλα, αλλά μας ανοίγει ένα παράθυρο καταρχάς να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά μας. Δεν κουβεντιάζουμε ούτε την ελάχιστη ώρα που είμαστε μαζί τους. Να μην σας πω λέει ότι τα χαιρετάμε τη Δευτέρα για να τα ξαναδούμε την Κυριακή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με ροδούλη με ροφάει. Αλλά έστω και τα λίγα λεπτά που θα πάμε να τους πούμε καληνύχτα, δεν έχουμε αφιερώσει ποιοτικά αυτό τον ελάχιστο χρόνο στα παιδιά μας. Και είναι αυτό που είπε. Τα παιδιά τελικά μας προκαλούν να τα προσέξουμε. Κάτι θέλουν να μας πούνε τα παιδιά μας. Πολύ ορθή η παρατήρηση. Λέγατε π.χ. για τα κινητά. Περισσότερο εχισμένοι, θα σας έλεγα, στα κινητά και στην ενασχόληση με τα κινητά δεν είναι τα παιδιά, είναι οι γονείς τους. Δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα παιδί να αφήσει το κινητό τηλέφωνο την ώρα που εμείς, την ώρα που θα έπρεπε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε ή να πάμε μια βόλτα μαζί του, έστω και για 5-10 λεπτά αυτά που διαθέτουμε μία ώρα, εμείς είμαστε απασχολημένοι με κάτι άλλο. Το χειρότερο είναι να κοιτάτε το κινητό σας, να σας πει το παιδί μαμά ή μπαμπά και να του πει σάσαμε τώρα. Αυτό να δείτε. Μάλιστα. Κυρία Ξέρετε, ακόμα και η έκφραση της αγάπης, να κλείσω με αυτό, πολλές φορές είναι προσχηματική. Το να κοιτάξω το παιδί μου με αγάπη έχει πολύ... και να στάζουν τα μάτια μου αγάπη και ενδιαφέρον, γιατί οι παλιότεροι άνθρωποι δεν είχαν πολλά λόγια, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το να του λέω 17 σ' αγαπώ την ημέρα, κοιτώντας την οθόνη του κινητού μου, κοιτώντας τα προβλήματά μου ή όντας χαμένος στο δικό μου κόσμο. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία η έμπρακτη ένδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης και όχι η προσχηματική, λεκτική, φουμαροειδής, να το πω έτσι απλά. Κυρία Σαριανίδη, στεναχωριέμαι που σας αφαιρέσαμε χρόνο από την προσωπική σας εργασία. Χαίρομαι όμως, θέλω να σας το πω σήμερα, από αυτό που βλέπω ότι γίνεται εδώ από τα μηνύματα. Κερδίσαμε εμείς, χάσατε εσείς. Τι να κάνουμε. Μην το συζητάτε και για μένα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και χάρηκα πολύ και για τα μηνύματα που μας στείλανε και που μας είπαν τις σκέψεις τους. Σημαίνει ότι και η κοινωνία είναι ανακατεμένη, σκέφτεται, ανησυχεί. Αφού γκράζεται τα προβλήματα και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους και σε εσάς και στους ακροατές σας επίσης.